Σπάθαμε και μάθαμε. Νομίζω το γενικό μήνυμα αυτής της δημοσκόπησης του IMR Πανεπιστημίου Λευκωσίας, η οποία είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα δημοσκόπηση, γιατί ακριβώς καταδεικνύει τις καταναλωτικές μας, αν θέλετε, συνήθειες εν ώψη και των εορτών των Χριστουγέννων. Το γενικό μήνυμα, λοιπόν, αγαπητέ Νικόλα, είναι στο ότι έχουμε νοικοκυρέψει ουσιαστικά, αν θέλετε, τη συμπεριφορά μας όσον αφορά στις αγορές. Και αυτό φαίνεται από το γεγονός, όπως πολύ σωστά έχει επισημανθεί και στο καταπληκτικό ρεπορτάζ το οποίο έχουμε ακούσει, ότι είμαστε πολύ πιο προσεκτικοί όσον αφορά στο τι αγοράζουμε. Συγκρίνουμε τιμές. Και ακριβώς συγκρίνουμε τιμές σε πολύ ψηλό ποσοστό, στο 60% περίπου. Συγκρίνουμε τιμές, αναζητούμε τις προσφορές. Ένα, αν θέλετε, ιδιαίτερο χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι ακόμη δεν έχουμε συνηθίσει αυτές τις διαδικτυακές αγορές, αν θέλετε. Και αυτό είναι ένα ζήτημα. Αυτό σημαίνει κάτι για τους Κύπριους? Σημαίνει ότι να ψωνίσουν από το διαδίκτυο. Πιθανότατα δεν είμαστε εξοικειωμένοι με αυτές τις διαδικτυακές αγορές, οι οποίες έχουν φυσικά και τις δικές τους προσφορές, αλλά έχουν και τους δικούς τους κινδύνους. Αλλά θα έπρεπε στον 21ο αιώνα να είμαστε πιο συμβατοί, αν θέλετε, με αυτό του γεγονότος και αυτού του είδους τις διαδικτυακές αγορές. Μάλιστα. Πάντως και από την κρίση φαίνεται ότι επιλέγουμε και Κύπρο για τις διακοπές μας. Θα περάσουν τις γιορτές στο 91% στον τόπο τους. Ακριβώς. Πολύ ψηλά είναι τα ποσοστά αυτών των Κυπρίων που επιλέγουμε την Κύπρο για τις διακοπές μας. Αν το δούμε σε παλαιότερα χρόνια και σε παλαιότερες δημοσκοπήσεις που είχε το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας και η IMR, έδειχνε ότι προτιμούσαμε ειδικά για τις γιορτές την έξοδο, να φύγουμε από την Κύπρο, κυρίως προς την Ελλάδα προορισμούς και ούτω καθεξής. Mm-hmm. Βλέπουμε τα τελευταία χρόνια ότι οι Κύπροι επιλέγουν σταθερά την Κύπρο σε πολύ ψηλά ποσοστά, όπως πολύ σωστά έχετε επισημάνει, γεγονός το οποίο τονώνει, αν θέλετε, και την δική μας εγχώρια αγορά. Να υπενθυμίσουμε το γεγονός ότι η έρευνα ολοκληρώθηκε την περίοδο που καταβάλλονταν ουσιαστικά και η 13η μισθή. Άρα πρέπει να δούμε μια ανανέωση του αγοραστικού ενδιαφέροντος τις επόμενες μέρες που ακολουθούν. Ήδη αυτοί που κυκλοφορήσαμε σήμερα και χθες στις αγορές των πόλεων των διαφόρων, έχουμε δει ακριβώς τον κόσμο να κινείται, τον κόσμο να ενδιαφέρεται, κυρίως τον κόσμο όμως να συγκρίνει τιμές. Και αυτό φαίνεται και πραγματικά και εμπειρικά από αυτά που έχουμε ζήσει αυτές τις μέρες. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ για όσα ενδιαφέροντα μας είπατε. Θα μπορούσαμε να το σχολιάζουμε για πολύ.